Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πατέρας τεσσάρων παιδιών έπεσε νεκρός από τα πυρά συγχωριανού του στο χωριό Αγία Τριάδα της Αρχαίας Ολυμπίας για σήμαντη αφορμή. Τα ζώα του θύματος μπήκαν στο χωράφι του δράστη. Είδε τους λογομάχησαν και ο 80χρονος άντρας πυροβόλησε πισόπλατα μπροστά στα μάτια του αδερφού του, τον οποίο επιχείρησε επίσης να πυροβολήσει. Το ρεπορτάζ είναι του Κώστα Γελντή. Και έβγαλε το τουφέκι, το σκότωσε, άλλο για τίποτα. Ο αδελφός του θύματος, σοκαρισμένος, περιγράφει πως ο 80χρονος συγχωριανός του πυροβόλησε τον 52χρονο μπροστά στα μάτια του. Ο άτυχος άνδρας, πατέρας τεσσάρων παιδιών, πήγε στο σημείο για να δει τι ζημιές είχαν κάνει τα ζώα του. Οι δύο άνδρες λογόφεραν και επιχείρησε να φύγει από το σημείο. Είχαν έρθει νωρίτερα, τα είδα πριν μισή ώρα, τα οποία είχαν γυρίσει από εκεί. Και το θέμα δεν είναι για τα γύρια τόσο πολύ, είναι άλλα προηγούμενα. Την καραμπίνα την είχε μονίμως, εδώ και 2-3 χρόνια τώρα με τον Κορονιό. Μονίμως οπλοφορεί και έρνε συνέχεια. Και το είχα πει αυτό ότι είναι δημόσιος κίνδυνος. Αλλά δεν διαφέρει και κανένας. Και έφτασε ο Μακαρίτης, ο αδερφός μου, αλλά δεν το περίμενε. Είχε το τουφέκι και του λέει: «Έχεις κάνει τόσα και τόσα». Μάλιστα, όπως λέει ο αδελφός του θύματος, επιχείρησε να πυροβολήσει και εκείνον. Αστόχησε όμως και δεν είχε άλλο φυσίγγι. Και φεύγοντας μου λέει: «Βάζω τα γύρια και φύγαμε». Αφού είχαν φύγει τα γύρια νωρίτερα. Και φεύγοντας του λέει: «Ρίξε». Και του ρίξε πισόπλατα. Και μετά ρίχνει σε μένα. Φέρξε δύο κατευθείαν τον αδερφό Μακαρίτη, σε πέθανε. Και πάει και εγώ να προλάβω τον τουφέκι και μου ρίχνει μία με οποία δεν με πήρε. Και ήταν άδειο του. Πήρα το όπλο και δεν είχε καραμπίνα, η οποία δεν είχε άλλο φυσίγγι. Τον έβγαλα πιο πέρα, νόμιζα ότι ζούσε ο αδερφό μου ακόμα. Να σώσω τον αδερφό μου. Ο αδερφό μου είχε πεθάνει. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, ο δράστης κρατώντας καραμπίνα λογομάχησε με το θύμα. Τότε ο 52χρονος άνδρας επιχείρησε να φύγει από το χωράφι, με τον 80χρονο να τον πυροβολεί πισόπλατα δύο φορές, σχεδόν εξ επαφής. Γιατί μπήκαν τα γίδια εδώ, δεν τα ήθελε, ενώ τρέξαν να τα γυρίσουν πίσω και λογομαχήσανε. Βρήκε τον έναν αδελφό λοιπόν εκεί και του λέει: «Γιατί?» Λέει: «Εντάξει, μας φύγανε», του είπε, και δεν ήταν κάτι κακό τέλος πάντων, γιατί φύγανε. Και έχει πάρει λοιπόν τον αδελφό του τηλέφωνο, τον σκοτωμένο, και έρχεται ο άνθρωπος, παρκάρει το αυτοκίνητό του εδώ, πάει εκεί και του λέει: «Τι τρέχει, ρε παιδί μου», του λέει, «φύγαν τα γύρια. Όσοι εμείς μείναμε, να σε πληρώσουμε», του λέει. «Όχι, μα γιατί», του λέει, «κάθε φορά», του λέει, «κάτι βρίσκεις, κάτι δημιουργείς. Εγώ τι άλλο να σου πω», του λέει. «Εγώ φεύγω, για ούτε καλημέρα στη ζωή μας», του λέει. «Και ό,τι θέλεις κάνε», του λέει. «Σκότωσέ με», του λέει, «ό,τι θέλεις κάνε». Και σηκώνει τον σκοτώνει. Ο 80χρονος αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο. Δάσος είναι στην ουσία, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έπρεπε να φτάσει εκεί πέρα. Απαράδεκτη η κατάσταση. Και αυτός τώρα έχει 4 παιδιά. Τρέξαμε γιατί και με το θύμα. Και με το θήτη είμαστε φίλοι. Του έχουμε φάει, έχουμε πιει. Τι να πούμε, αυτό δεν το περιμένω. Οι αστυνομικοί που πήγαν στο χωριό Αγία Τριάδα συνέλαβαν τον ηλικιωμένο στο σπίτι του. Κοίτα, φίλοι μας και με τον ένα, φίλοι και με τον άλλον. Χωριανοί και με τον ένα και με τον άλλον. Τώρα, εγώ δεν νομίζω να είναι ο λόγος τώρα τα γίδια που φύγανε. Κάτι άλλο υπάρχει στη μέση. Σοκαρούν τα στοιχεία που συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 15χρονου κοριτσιού την Ηλία από αθλητικό παράγοντα της ομάδας που αγωνίζεται. Η μικρή κοπέλα που βρήκε το θάρρος να μιλήσει στους γονείς της για τα όσα έζησε από τον άνθρωπο που είχε εμπιστευτεί για το άθλημά της είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ φοβάται ακόμα και να βγει από το σπίτι της. Στο μεταξύ, τα μηνύματα που έστελνε ο 60χρονος άνδρας στην νεαρή αθλήτρια, τα οποία σας παρουσιάζουμε απόψε, είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ο παράγοντας παρενοχλούσε την ανήλικη. Την ώρα που η υπόθεση της παρενόχλησης της ανήλικης αθλήτριας από παράγοντα γυναικείας ομάδας βρίσκεται σε επίπεδο προκαταρκτικής έρευνας και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ανοίξει ήδη νέος κύκλος καταθέσεων, σας αποκαλύπτουμε σήμερα τις συνομιλίες του 60χρονου άνδρα με τη 15χρονη κοπέλα. Ο αθλητικός παράγοντας ήταν ιδιαίτερα πιεστικός και επίμονος στα μηνύματά του προς την ανήλικη σε σημείο που η νεαρή αθλήτρια είχε τρομοκρατηθεί και του έλεγε να την αφήσει ήσυχη γιατί φοβάται να βγει ακόμα και από το σπίτι της. «Σε παρακαλώ, δώσε μου μια ευκαιρία. Σου το ζητάω όπως ο καταδικασμένος σε θάνατο. Πέφτω στα πόδια σου». Ήταν ένα από τα μηνύματα που έστειλε στη 15χρονη 60χρονος. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο παράγοντας του αθλητισμού, θέλοντας να μεταπίσει την ανήλικη κοπέλα, της έγραψε πως: «Έδωσες υπόσχεση. Ό,τι και να γίνει, η φιλία μας δεν θα χαλάσει». Από τις απαντήσεις του νεαρού κοριτσιού φαίνεται ξεκάθαρα πως προσπαθεί να τον αποφύγει και να κόψει κάθε επικοινωνία μαζί του. «Μη με ξαναενοχλήσεις. Όπου πάω, ό,τι και να κάνω, τηλέφωνο. Δεν μπορώ».
Είναι μία από τις απαντήσεις που έδωσε στον 60χρονο 15χρονη που τον κατήγγειλε για ασέλγεια. Οι έντονες πιέσεις μάλιστα αλλά και οι ακραίες ώρες που φέρεται να έστελνε μηνύματα στην κοπέλα καθώς από τη συνομιλία προκύπτει ότι τις έστελνε ακόμα και στις 4 τα ξημερώματα, φαίνεται ότι την είχαν τρομοκρατήσει λέγοντάς του μεταξύ άλλων «Φοβάμαι να βγω από το σπίτι». Το συγκεκριμένο περιστατικό πέρα από τη νεαρή αθλήτρια είχε άμεσο αντίκτυπο και στην οικογένειά της με τους γονείς της όπως είναι φυσιολογικό να ζητούν την παραδειγματική του τιμωρία. Μιλώντας στην εφημερίδα Πατρίς, η μητέρα της ανήλικης αθλήτριας θέλει να στείλει ένα και μόνο μήνυμα προς όλα τα άτομα που έχουν δεχθεί αντίστοιχη ή άλλου είδους παρενόχληση. Να μιλήσουν όλα τα θύματα. Να μην φοβούνται να μιλήσουν. Η νεαρή κοπέλα που βρήκε το θάρρος να μιλήσει στους γονείς της για τα όσα έζησε από τον άνθρωπο που είχε εμπιστευτεί για το άθλημά της είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τις μεγάλες εργολαβίες επίπεδο ηλίας που εκτελεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, συνοδευόμενος από τους αντιπεριφερειάρχες του νομού. Η αυτοψία επικεντρώθηκε στα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που βρίσκονται υπό εξέλιξη στον Αλφείο αλλά και στην ΕΔΑ, όπως και σε μία σειρά από έργα που αφορούν στις αρνητικές συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς του Αυγούστου του 2021. Το κλιμάκι της Περιφέρειας επιθεώρησε και τις εργασίες που εκτελούνται για την δημιουργία του νέου οδικού κόμβου στην περιοχή του Στρεφείου. Την εξέλιξη των έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Ηλία επιθεώρησε για ακόμα μία φορά ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Το σημείο που επικεντρώθηκε η αυτοψία αφορούσε στα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης στον ποταμό Αλφείο. Επισκεφθήκαμε τις εκτελούμενες εργασίες της μεγάλης εργολαβίας, πραγματικά εντυπωσιακής εργολαβίας, της αντιπλημμυρικής θωράκισης του ποταμού Αλφείου στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας, στο κομμάτι δηλαδή ουσιαστικά που προστατεύει το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου και φυσικά το γήπεδο, όπου πραγματικά εκεί πέρα γίνεται ένα σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης, η ανάγκη του οποίου προέκυψε αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, όπου είχαμε άμεσα την χρηματοδότηση και ταυτόχρονα την υλοποίηση αυτού του πολύ πολύ σημαντικού έργου. Ταυτόχρονα όμως και στην ίδια ακριβώς εργολαβία επισκεφθήκαμε και τις εργασίες που γίνονται και ολοκληρώνονται στην γέφυρα του Αλφείου, εργασίες που έχουν να κάνουν με την στήριξη ουσιαστικά των πεδίλων της γέφυρας, τον καθαρισμό των διάβλων για την σωστή παροχέτευση του νερού κάτω από τη γέφυρα. Επισκέψεων συνέχεια και στο ποτάμι της Νέδας και τα εκεί έργα που ολοκληρώνονται για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Πραγματικά εκεί έγινε επίσης και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί μια σημαντική εργολαβία της αντιπλημμυρικής θωράκισης του ποταμού αλλά και στον ποταμό Ακίδα, όπου κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν δοθεί αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα με σοβαρές ζημιές σε περιουσίες συμπολιτών μας. Αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής ήρθαν να κουμπώσουν, να το πω έτσι, με άλλες εργολαβίες τις οποίες είχαμε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούμε, όπως είναι στην αρχαία Πίσα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη έργο αποκατάστασης από τις κατολιστήσεις που προέκυψαν μετά τις περασμένες πυρκαγιές του 2021. Η αυτοψία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ολοκληρώθηκε με το έργο στον κόμβο του Στρεφείου, στο τμήμα της Εθνικής Οδού, πύργου Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική περιοχή. Είναι ένα σημείο του οδοστρώματος το οποίο έχει δώσει αρκετά και μάλιστα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στο κατά το παρελθόν και θεωρώ ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που πραγματικά απαντάμε σε ένα χρόνιο και πολύ βάσιμο αίτημα των τοπικών κοινωνιών. Αυτό το έργο μελετήθηκε και φυσικά άρχισε ήδη να υλοποιείται. Ο εργολάβος στην εκεί είχε εγκατασταθεί και ξεκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή αυτού του πολύ σημαντικού, της πολύ σημαντικής παρέμβασης στον οδικό άξονα. Στο διάστημα από το 2019 μέχρι και το 2022 η ανεργία έπεσε κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες στην Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό μείωση σε ολόκληρη τη χώρα. Ειδικότερα σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή στην έρευνα εργατικού δυναμικού για τους πρώτους τρεις μήνες του 2023, το ποσοστό της ανεργίας στην Δυτική Ελλάδα που ανέρχεται σε 9,9% είναι πλέον το δεύτερο μικρότερο σε ολόκληρη τη χώρα. Το αντίστοιχο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην περιφέρειά μας ανέρχεται σε 48,7%. Και ακόμα μια φορά στοιχεία για μείωση της ανεργίας έδωσε στην δημοσιότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αναλυτικότερα το διάστημα 2019-2022, στην Δυτική Ελλάδα σημειώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης ανεργίας σε ολόκληρη τη χώρα. Βεβαίως και υπάρχει ανεργία. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να βρεις δουλειά στα μέρη μας? Νομίζω είναι αρκετά δύσκολο. Συνήθως είναι τα αγροτικά εδώ πέρα.
Άρα είναι. Γι' αυτό φεύγουν οι πιο πολιτικοί σεζόν πλέον. Δεν θα το έλεγα απόλυτα. Ίσως ο κόσμος έχει φύγει και φαίνεται ότι έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί, ναι. Αρκετός κόσμος έχει κατέβει από τα αστικά κέντρα. Αλλά υπάρχουν επίπεδα τα οποία είναι ακόμα ανησυχητικά. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 11,5%, ενώ ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας στην Δυτική Ελλάδα είναι περίπου 14 φορές μεγαλύτερος από τον ρυθμό μείωσης της ανεργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτυπώθηκε και στα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ την έρευνα εργατικού δυναμικού για τους πρώτους τρεις μήνες του 2023. Είναι ένα θετικό μέτρο, αλλά παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι περιμένουν περαιτέρω μείωση, γιατί τα στοιχεία που δίνονται είναι συγκριτικά με άλλες περιφέρειες. Εδώ στην περιοχή μας χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα και οπωσδήποτε που θα μειώνουν την ανεργία και θα δίνουν δουλειά στον κόσμο και βέβαια να υπάρχουν μόνιμες και σταθερές δουλειές, όχι με 8 μήνα, 6 μήνα, δίμηνα, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τα στοιχεία. Βέβαια υπάρχει, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και χρόνια την Ελλάδα, το ξέρουμε. Το μόνο θετικό είναι ότι υπάρχει ο τουρισμός, οπότε έχουμε εποχιακή ανεργία, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, τα επίπεδα νομίζω αγγίζουν περίπου το 4% με 11%. Για σταθερή μιλάμε ανεργία, όχι για παροδική. Σίγουρα, γιατί ψάχνουν θέσεις εργασίας και δεν καλύπτονται απόλυτα. Ίσως μετά τον κορονοϊό απλά έχουν ανοίξει κάποιες δουλειές και φαίνεται κάτι να κινείται. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς για τα νούμερα. Εγώ βλέπω στην πλατεία όλους και κάθονται. Τώρα πώς η πλατεία είναι γεμάτη. Δεν δουλεύει κανείς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ποσοστό της ανεργίας στην Δυτική Ελλάδα, που ανέρχεται σε 9,9%, είναι πλέον το δεύτερο μικρότερο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην περιφέρειά μας ανέρχεται σε 48,7%. Ειδικότερα, οι απασχολούμενοι στην Δυτική Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 247.800 περίπου άτομα, ενώ οι άνεργοι ήταν περίπου 27.300. Τα άτομα εκτός ανθρώπινου δυναμικού ανήλθαν σε 289.500. Τώρα, η ακρίβεια στα καυσίμα συνεχίζεται παρά τη σχετική αποκλιμάκωση στην τιμή του αργού πετρελαίου. Η μέση τιμή της αμόλευδης στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά υψηλή, ξεπερνώντας το 1,87 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να κάνουν οικονομία στα καύσιμα αλλά και στην τσέπη τους. Οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να καταγράφουν μικρή άνοδο στην ελληνική αγορά, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, όπου οι τιμές χονδρικής εκτιμάται ότι θα καταγράψουν μικρή αύξηση. Η γενική εικόνα δείχνει ότι η απλή αμόλυβδη εξακολουθεί να πλησιάζει τα 1,9 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ κίνησης τα 1,6 ευρώ, τιμές οι οποίες θεωρούνται ναι μεν υψηλότερες από άλλες χρονιές, αλλά σίγουρα παραμένουν για την ώρα τουλάχιστον χαμηλότερες από πέρσι. Παραμένουν τα καύσιμα δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με το μέσο εισόδημα του Έλληνα πολίτη και αυτό οφείλεται διότι υπάρχει υψηλός ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν μπορεί να μετακινηθείς, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, όλα είναι περιορισμένα. Δηλαδή πας μόνο τις αναγκαίες δουλειές, δουλειά, κανένα σούπερ μάρκετ. Μακάρι να γίνει κάτι για όλους μας. Να πέσει τιμή δηλαδή. Αν γίνεται, γιατί να πέσει, να πάει τουλάχιστον εκεί που ήταν. Τώρα, όπως μας πηγαίνουμε τώρα με τις δυνατότητες ο καθένας. Παράγοντες της ελληνικής αγοράς εκτιμούν ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, όπου οι τιμές, ακόμη και αν δεν σημειώσουν πτώση, θα καταγράψουν σταθεροποιητικές τάσεις, κάτι που συμβαίνει ούτως ή άλλως στις τελευταίες εβδομάδες. Τέτοια τιμή όχι. Και είμαι 64 χρόνια. Υπάρχει ακρίβεια. Λεφτά δεν έχει ο κόσμος. Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας? Όχι, επειδή εργάζουμε, αλλά οι εξόδους ναι, έχουν μειωθεί κατά πολύ. Από εκεί που βάζαμε 100 ευρώ το μήνα περίπου, τώρα βάζουμε παραπάνω. Είχα βάλει με χαμηλότερη τιμή και μου είχε βάλει πρόβλημα στον κινητήρα. Η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,88 ευρώ το λίτρο σε σχέση με πριν από μία εβδομάδα που ήταν στα 1,87, επιβεβαιώνοντας μια μικρή αύξηση, κάτι που συμβαίνει και για το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο πωλείται στα 1,57 ευρώ το λίτρο από 1,56 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Στα νησιά όμως, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της αγοράς, οι τιμές όπως κάθε χρόνο είναι αρκετά υψηλότερες. Βάζουμε λιγότερα για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Φαρμακείο, τι να κάνουμε. Άμα μπορούμε να περιορίσουμε λίγο τις μετακινήσεις, το κάνουμε, αλλά δυστυχώς είναι απαραίτητο. Ακόμα και το φανάρι που ανάβει και καθυστερεί και η βενζίνη. Τα σκέφτομαι όλα.
Στη διαδικασία έβρεσης μια συμβιβαστικής λύσης, η οποία θα ηρεμήσει τον αγροτικό κόσμο της Ηλίας μετά τα δελεσίγραφα της ΔΕΗ του στο ΕΒ Πελοποίου και Πύργου, βρίσκονται οι διοικήσεις των δύο οργανισμών προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλλιεργητική περίοδος που ήδη διανύουμε. Η ΔΕΗ ζητάει μέχρι την Παρασκευή το 60% των παλαιών χρεών και το υπόλοιπο ποσό σε 24 δόσεις. Ιδάλλως απειλεί με άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης στα τηλεοστάσια. Ένα ακόμη επεισόδιο προστίθεται στο σύριαλ με τα παλαιά χρέη των ΤΟΕΒ της Ηλίας απέναντι στη ΔΕΗ και τις συνεχείς απειλές της επιχείρησης για διακοπή της ρευματοδότησης στα αντλιοστάσια και μάλιστα στην κορύφωση καλλιεργητικής περίοδου. Η νέα απειλή ήρθε με email και ζητάει τα χρήματα μέχρι την Παρασκευή, 23 Ιουνίου, δύο ημέρες πριν τις εκλογές. Μας ζητάει το 60% των οφειλών μας. Μέχρι πέρυσι μας ζητούσε προκαταβολή το 20%. Δεν ξέρω τι συμβαίνει φέτος. Η απόφαση αυτή προβλέπει να πληρώσει ο οργανισμός μέχρι τις 23 του μηνός, δύο μέρες πριν από τις εκλογές, το 60% του παλιού χρέους. Και το υπόλοιπο να γίνει διακανονισμός σε 24 δόσεις. Αυτό συν να πληρώνονται και οι τρέχοντες λογαριασμοί. Είμαστε και συνεπείς στους τρέχοντες λογαριασμούς. Έχουμε βάλει ένα ποσό που μας επέβαλε πέρυσι το δικαστήριο. Τα τηρούμε όλα αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ο πρώτος ΤΟΕΒ του Πύργου που χρωστάει από το παρελθόν περί τις 720.000 ευρώ και ο ΤΟΕΒ Επιταλίου με ένα παλιό χρέος της τάξης του 1.800.000 ευρώ. Αν και τα τελευταία χρόνια πληρώνουν κανονικά κάθε μήνα τους λογαριασμούς τους, με την απειλή της ΔΕΗ θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή ο πρώτος να δώσει ένα ποσό της τάξης των 450.000 ευρώ και ο δεύτερος να βρει το ηλικιώδες ποσό του 1.200.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε να δώσουμε για το παλιό χρέος 1.200.000 κοντά 200.000, 1.200.000, συν οι τρέχοντες λογαριασμοί και να ρυθμίσουμε και το παλιό χρέος. 24-25 είναι οι εκλογές, την άλλη μέρα μπορεί να πάνε να μας το κόψουν. Όχι μπορεί. Μας αναφέρουν ότι αν δεν καταθέσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρώσαμε το 60% που αντιστοιχεί στις 430.000 του χρέους μας, θα μας κόψουν την παροχή του ρεύματος. Για ανάλογο πρόβλημα με τη ΔΕΗ, πριν από έναν χρόνο οι ΤΟΕΒ είχαν προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να μην τεθούν εκτός λειτουργίας στα τηλεοστάσια. Πλέον η κατάσταση είναι δύσκολη, αφού λόγω των εκλογών και της έναρξης της αρδευτικής περίοδου, τα περιθώρια λιγμών δια της νομικής οδού είναι ελάχιστα. Είναι ένα χαστούκι πάρα πολύ, ειδικά τώρα πριν τις εκλογές, αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Θέλω να σταθώ στο ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από την περιφέρεια και από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και από τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων και από τους βουλευτές της προηγούμενης κυβέρνησης ότι αυτό είναι ένα άδικο, μια αδικία. Αυτό που θα πρέπει άπαντες να αναλογιστούν είναι τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει η μη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης αν η απειλή γίνει πράξη. Η ΤΟΕΒ, εκτός από τις δικές τους προτάσεις που έχουν καταθέσει για την αποπληρωμή των παλαιών χρεών, ζητούν και παρέμβαση της κυβέρνησης για την αποδοχή από πλευράς επιχείρησης των 120 δόσεων. Συζητάω μαζί τους να τους δώσουμε ένα μέρος του ποσού, ένα 10% που μπορούμε και περιμένουμε μια απάντηση. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει να δώσουμε 250.000 αυτή τη στιγμή για το παλιό χρέος και στο τέλος καλλιεργητικής σεζόν άλλες 250.000. Και 100 που έχει πάρει μέχρι τώρα για το παλιό χρέος είναι γύρω στις 600.000, κοντά στα 2 εκατομμύρια του παλιού χρέους. Και εγώ άμεσα αντέδρασα για άλλη μια φορά και ζήτησα με επιστολή μου προς τον υπηρεσιακό υπουργό 120 δόσεις, να δώσουμε δηλαδή το 20% με 25% που μπορούν να πληρώσουν για τα παλιά χρέη, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα τρέχοντα. Σε πρώτο πλάνο για το Θεσσαρχείο Πύργου φαίνεται πως είναι το διευρυμένο πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών αντινέρο σε συνδυασμό με το προγραμματισμό δράσεων αντιπυρικής προστασίας. Το πρώτο μέρος των προληπτικών καθαρισμών στις πυρόπληκτες περιοχές από το 2021 της Αρχαίας Ολυμπίας ολοκληρώθηκε και παίρνει σειρά ο Δήμος Πύργου με το βάρος να πέφτει στο βουνό του Κατακόλου και στην περιοχή της Καφιδιάς. Το επόμενο στάδιο του προγράμματος καθαρισμού αντινέρο επεξεργάζεται το Δασαρχείο Πύργου, δίνοντας βαρύτητα στο βουνό του Κατακόλου και στην περιοχή της Καφιδιάς. Ήδη έχουμε καθαρίσει τα αλσίλια και τα δύο που βρίσκονται στη Καφιδιά. Στο Κατάκολο έχουμε αναβαθμίσει το χώρο που είναι η θέση θέα στο βουνό Κατακόλου. Και μάλιστα μετά τις τελευταίες βανδαλισμούς των χώρων αναψυχής, ήδη έχουν αποκατασταθεί και οι πινακίδες, τοποθέτηκαν καινούριες πινακίδες, τα παγκάκια επισκευάστηκαν και είναι πλέον και ο χώρος επισκέψιμος και
μπορεί ο κόσμος, ο καθένας να χαρεί το μέρος και την θέα που του δίνει το σημείο αυτό. Δασαρχείο φαίνεται πως ήδη ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος των προληπτικών καθαρισμών στις πυρόπληκτες περιοχές από το 2021 της Αρχαίας Ολυμπίας και συνεχίζει το έργο του με αμύωτο ρυθμό. Οι συνθήκες αρχίζουν να είναι κρίσιμες και να απαιτείται η ιδιαίτερη προσοχή μας τόσο από εμάς τις υπηρεσίες όσο και από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γιατί η αντιπυρική προστασία όχι μόνο των δασών αλλά και των γεωργικών εκτάσεων είναι και ατομική μας ευθύνη, καθότι πλήττονται οι πολίτες, οι γείτονές μας, οι συγγενείς μας και γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή. Εμείς ήδη έχουμε εντάξει, πέρα ότι ολοκληρώθηκε το προηγούμενο πρόγραμμα Αντινέρο 2, έχουμε εντάξει το νέο πρόγραμμα Αντινέρο Εργασίας Καθαρισμού και Απομάκρυνσης Βλάσης. Θα συνεχίσουμε δηλαδή με το ίδιο σθένος που κάναμε και την προηγούμενη χρονιά. Και συγκεκριμένα θα επεκταθούμε πέρα από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τα κρίσιμα χωριά του Λούβρο, τα Κάμενα, τα Άσπρα Σπίτια και το Βασιλάκι, αλλά θα επεκταθούμε και στο Δήμο Πύργου και συγκεκριμένα στο Βουνό Κατακόλου και φιλοδοξούμε να καθαρίσουμε όλο το Βουνό Κατακόλου πάνω από 300 στρέμματα. Και βεβαίως, επειδή και αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι το δάσος του Σκαφιδιάς, το δάσος Δεός της Σκαφιδιάς, το οποίο και αυτό θέλουμε να το αναβαθμίσουμε, προκειμένου να είναι τελείως καθαρό και απομάκρυνση της όλης υπόροφης βλάστησης. Σε πρώτο πλάνο για το Δασαρχείο Πύργου φαίνεται πως είναι το διευρυμένο πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών Αντινέρο σε συνδυασμό με το προγραμματισμό δράσεων αντιπυρικής προστασίας, με τον ίδιο Δασάρχη να στέκεται σε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να καταλάβει το μέγεθος της ευθύνης του απέναντι στο περιβάλλον από τα μικρά μέχρι και τα πιο μεγάλα θέματα. Αυτή την περίοδο καθαρίζουμε το δάσος στην είσοδο του Αλσιλίου της Πιάτσας και ήδη θα δείτε ότι η εικόνα αρχίζει μέρα με την ημέρα και είναι διαφορετική, προκειμένου να μπορέσει να ατομικοποιηθούν επίσης τα δέντρα και να φύγει όλη η υπόροφη βλάστηση. Οι δεξαμενές μας είναι όλες σε λειτουργία, είναι το δεξαμενές υπηρεσίες μας και ερχόμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την πυροσβεστική όσο και με την πολιτική προστασία και το Δήμο Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου και τη συντήρηση που κάνουμε εμείς, που έχουμε ήδη δώσει δύο αναθέσεις, θα πάμε και σε μία τρίτη, και τα μηχανήματα του Δήμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπυρικό δίκτυο δασικών δρόμων. Γενικά είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία και συνεχή συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε ότι οι συμπολίτες μας θα είναι αρρωγοί σε αυτό και θα λάβουν και αυτοί τα δικά τους μέτρα, κυρίως σε ελαιώνες τους, τις οποίες δυστυχώς ακόμα ίσως και οι βροχοπτώσεις δηλαδή να βοήθησαν να μην έχουν καθαριστεί, το προσεχές διάστημα να είναι καθαρή έτσι ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο, γιατί οι ελαιώνες, οι αμπελώνες και γενικά οι εκτάσεις αγροτικώς καλλιεργούμενες μπορούν να δημιουργήσουν μια πραγματικά ζώνη προστασίας και των δασών και των περιουσιών. Περιχαρίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Γιώργος Παπανικολόπουλος, όπως και όλα τα μέλη του Σωματείου, αφού με την προσφορά του κόσμου συγκεντρώθηκαν τα χρήματα για την αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου για την 26χρονη Αναστασία που το είχε τόσο πολύ ανάγκη. Χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος Γιώργος Παπανικολόπουλος, όπως τόνισε ότι ο αγώνας μας για την 26χρονη Αναστασία δικαιώθηκε, ενώ όλοι μαζί μπορούμε σίγουρα περισσότερα. Τεράστια την ανταπόκριση του κόσμου που με την προσφορά του συγκέντρωσαν τα χρήματα για την αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου για την 26χρονη Αναστασία που είχε τόσο πολύ ανάγκη. Είμαι, μπορώ να πω, πολύ χαρούμενος, γιατί μια δράση, ένας στόχος που βάλαμε σαν Σωματείο Παραπληγικών μας πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι τη σημερινή κοινωνία, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πονάνε και θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Είχαμε ένα θέμα με ένα αμαξίδιο της μικρής Αναστασίας, ένα κοριτσάκι από την περιοχή μας 26 ετών, το οποίο χάλασε το αμαξίδιο και έπρεπε να πάρθει καινούριο καρότσι. Δυστυχώς το κράτος και το ΕΦΚΑ δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν μπορεί μια οικογένεια, ένας ανάπηρος, να καλύψει ένα ποσό 5.500 ευρώ για ένα αμαξίδιο. Τα χρήματα για το αμαξίδιο της Αναστασίας συγκεντρώθηκαν χάρη στην ευαισθητοποίηση της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίας και του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης, κυρίου Αθανασίου, αλλά και άλλων συμπολιτών που μένουν ενεργά στο πλευρό του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, στηρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουν. Σαν σωματείο, έμαθα αμέσως το πρόβλημα που είχε το κοριτσάκι. Ενημέρωσα το εθελοντικό γραφείο του Δήμου Πύργου, το Γιάννη τον Πλεμέν, τον αντιδήμαρχο, και παρέα όλοι μαζί, παρέα και με τον Κολοβό, με τον Ηλίανθο και με ανθρώπους που έχουν ευαισθησίες, βρήκαμε χορηγούς και μαζευτήκαν τα χρήματα.
Έχει δοθεί προκαταβολή για το αμαξίδι, γιατί το έχουμε παραγγείλει στο εξωτερικό και μαζευτήκαν το ποσό των 5.300 για το αμαξίδιο της Αναστασίας. Και θέλω σε αυτό να ευχαριστήσω τη Μητρόπολη, το Σεβασμιότατο, τον κύριο Παπαδάκο Αντρέα, υποψήφιο δήμαρχο Ήλιδας. Θέλω να ευχαριστήσω τον αντιδήμαρχο στη Ζαχάρο, τον Αλεξανδρόπουλο το Φώτη, όπως και ένα φυσικοθεραπευτή, το Χαϊχάλη, και άλλους ανθρώπους που βοηθήσαν, αλλά δεν θέλουν να ακουστεί το όνομά τους. Αυτό φυσικά τους τιμά και είναι δίπλα μας. Το αμαξίδιο έχει ήδη παραγγελθεί και έχει καταβληθεί η απαιτούμενη προκαταβολή προκειμένου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η 26χρονη κοπέλα να το παραλάβει. Ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους με αναπηρία πρέπει να δίνεται δωρεάν. Γιατί αν δεν υπήρχε το σωματείο, αυτή τη στιγμή το κοριτσάκι θα έμενε στο κρεβάτι χωρίς αμαξίδιο. Αν δεν υπήρχε το σωματείο, με τους χορηγούς και με τους φίλους και τους γνωστούς να μαζέψουν αυτό το ποσό. Μια ξεχωριστή έκθεση οικαστικών τεχνών με δημιουργούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άνοιξε τις πύλες της στο αρχοντικό Μάστρο Βασιλόπουλο στο Επιτάλιο. Η έκθεση αποτελεί την πρώτη εκδήλωση του 4ου Φεστιβάλ Πολιτισμού Επιταλίου που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος επί της Αλός. Η ξεχωριστή προσπάθεια των ανθρώπων της τέχνης θα παραμείνει στους χώρους του αρχοντικού έως τα τέλη Ιουλίου. Με τα εγκαίνια της έκθεσης «Οικαστικοί διάλογοι» άνοιξε αυλαία το 4ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Επιταλίου που διοργανώνει ο ιδιαίτερα δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής επί της Αλός. Συμπίπτει με την έναρξη του 4ου Φεστιβάλ. Θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε ένα βήμα στους οικαστικούς, να αναδείξουν το έργο τους και να τους γνωρίσουμε κι εμείς και να έρθουμε σε επαφή με την τέχνη. Να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην πρώτη ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα δύσκολο εργασιακό πεδίο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή προσπάθεια με έργα εκπαιδευτικών οικαστικών της Ηλίας, τα οποία θα φιλοξενούνται έως και τα τέλη Ιουλίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού, που έχει δημιουργηθεί με πολύ μεράκι στο Επιτάλιο από τα μέλη του Συλλόγου, στον πανέμορφο χώρο του αρχοντικού μας στο Βασιλόπουλο. Η έκθεση θα μείνει για το υπόλοιπο του Ιουνίου και όλο τον Ιούλιο ανοιχτή κάθε Τετάρτη και Κυριακή 7 με 9.30 το βράδυ. Εγώ έχω φέρει τα χαρακτικά μου, τις λιθογραφίες μου, τα έχω εκθέσει στον Καναδά, στην Αμερική, σε πολλά μέρη. Αλλά είναι η πρώτη φορά που τα εκθέτω εδώ στο Επιτάλιο και είναι η πρώτη φορά που είχα τη χαρά να γνωρίσω τη Γεωργία εδώ πέρα και να μας καλέσει να φέρουμε τα έργα μας και να τα βάλουμε μαζί εν πάση περιπτώσει και να τα δει ο κόσμος. Η συμμετοχή των καλλιτεχνών ήταν μεγάλη, ενώ τα εγκαίνια τίμησε με την παρουσία του και το κοινό της Ηλίας που φαίνεται να αγκαλιάζει και να τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τις εικαστικές τέχνες. Είναι μεγάλη τιμή μου εδώ να εκθέτω τα έργα μου στο Επιτάλιο και στο νομό Ηλίας, πιστεύω είναι ο νομός μας εδώ, ο νομός σας, πλέον και εγώ μετά από 4 χρόνια τον αισθάνομαι σαν δικό μου. Είναι πηγή έμπνευσης για μένα, τα πορτρέτα που, τα τοπία που έχω εκθέσει έξω είναι εμπνευσμένα από εδώ. Κάνουμε μια προσπάθεια διάφορα άτομα με διαφορετικές τελείως προσεγγίσεις και διαφορετικές αναλύσεις όσον αφορά το κομμάτι των εικαστικών τεχνών. Προσπαθούμε να γνωριστούμε μεταξύ μας, να κρατήσουμε μια συνεργασία, ενδεχομένως κάποιες φιλίες να αναπτυχθούν και μέσα από αυτό το κομμάτι των έργων μας να συνυπάρξουμε τόσο καλλιτεχνικά όσο και υπαρξιακά. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι και ο καταξιωμένος εικαστικός με καταγωγή από την περιοχή των Μακρυσίων, Γιάννη Τσολάκος. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω νέους ανθρώπους σε αυτό το χώρο μέσα και γεννιέται μια ελπίδα που τα εικαστικά περνάνε μια δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια και βλέπω μια ελπίδα η οποία είναι τόσο
μεγάλη, ας πούμε, που πιστεύω ότι έχουμε μια συνέχεια, μεγάλη συνέχεια από νέους ανθρώπους. Εμείς οι παλιοί κάναμε ό,τι κάναμε. Τώρα πρέπει να παρακολουθούμε τους νέους, να είμαστε από κοντά τους και από τις εμπειρίες που έχουμε να τους λέμε κάποια πράγματα. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με την βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας Euronews. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση έρευνα στον Ατλαντικό ωκεανό για τον εντοπισμό τουριστικού υποβρυχίου που μετέφερε 5 ανθρώπους στο ναυάγιο του Τιτανικού. Τα ίχνη του υποβρυχίου χάθηκαν ύστερα από 1 ώρα και 45 λεπτά από την κατάδυση. Οι διασωστικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο, δεδομένου ότι πολύ σύντομα το οξυγόνο στο υποβρύχιο θα εξαντληθεί. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Gate, σε περίπτωση ανάγκης, οι επιβαίνοντες μπορούν να επιβιώσουν μέχρι 96 ώρες. Ο καθένας από τους τουρίστες πλήρωσε $250,000 προκειμένου να καταδυθεί σε βάθος 4.000 μέτρων και σε απόσταση 600 χιλιόμετρων περίπου από τη Νέα Γη του Καναδά, προκειμένου να δει από κοντά το διάσημο ναυάγιο. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο δισεκατομμυριούχος και εξερευνητής Χάμις Χάρντινγκ βρίσκεται ανάμεσα στους επιβαίνοντες του υποβρυχίου. Οι κάτοικοι της Νικόπολης, μιας πόλης κοντά στη Ζαπορίζια, ρισκάνουν τις ζωές τους για να έχουν λίγο νερό. 2 εβδομάδες μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόφκα, η αναζήτηση για πόσιμο νερό είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν όλα τα φορτία που το μεταφέρουν. Το νερό είναι επίσης απαραίτητο για την ψήξη των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η Ουκρανία ανησυχεί ότι η έλλειψή του θα γιγαντώσει το πρόβλημα. Οι καθημερινές παραδόσεις νερού είναι πλέον κανόνας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος υδατογενών ασθενειών όπως η χολέρα και ο τύφος και ασθένειες που μεταδίδονται αποτροκτικά όπως η λεπτοσπύρωση και η τουλαρεμία. Ένας τρομακτικός ανεμοστρόβιλος αρρώνει τα πάντα στο πέρασμά του στην κοινότητα Λούιν στο Μισισίπι. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 20 τραυματίστηκαν, ανέφεραν οι αρχές. Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε σπίτια, οδικό δίκτυο και υποδομές. Σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στον Αμερικανικό Νότο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πρόσφατο κύμα καύσωνα συνέβαλε στη δημιουργία ακραίων καιρικών φαινομένων στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ. Μουσείο στο Άμστερνταμ δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να κάνουν τατουάζ προσωπογραφία του ζωγράφου Ρέμπραντ Βαν Ράιν. Μια ομάδα καλλιτεχνών εγκατέστησε εντός του μουσείου ένα στούντιο για να προσφέρει στους επισκέπτες μια μόνιμη ανάμνηση του ταξιδιού τους. Το στούντιο θα λειτουργεί έως 25 Ιουνίου. Ένα τατουάζ θα κοστίζει από 100 έως 250 ευρώ. Οι ιδρυτές του αποφάσισαν να προσεγγίσουν και άλλα μουσεία για να προτείνουν συνεργασία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.